Μια και τα λες έξω από τα δόντια, ναι. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο την Σύση Χριστίδου, ναι. Α. Η οποία έδειξε ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ που η Τζορτζέλα με την παρέα της θα της πάρουν το σκηνικό. Ενοχλήθηκε και από την Τζορτζέλα. Ενοχλήθηκε, ναι, από την κίνηση του καναλιού. Από την κίνηση του καναλιού που γύρισε και είπε, πώς είπε. Ότι να μην κάνουμε κακή αρχή. Ναι. Διότι ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το σκηνικό μας. Ναι. Και εμείς το δίνουμε με αγάπη κτλ. Ναι, ναι. Αλλά προσέξτε, ναι, γιατί... προσέξτε, ναι, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Δηλαδή, σαν ουσιαστικά να τους απείλησε. Ναι. Στην ουσία αυτό είπε. Mm-hmm. Απείλησε το κανάλι. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι θυμάσαι, βρε εσύ, Σύση μου, τι χαρά έχεις να βγεις στον αέρα πριν από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Γιατί τόσο δεν έχει βγει. Για τρεις εβδομάδες. Θυμάσαι τη χαρά που είχες. Πρόσεξε πάλι, μην ξαναδούμε τη χαρά σου αυτή μετά από 5 χρόνια. Σε κόψουνε και μετά από 5 χρόνια ξαναεπανέλθεις. Ναι, 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 γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρουνε. Λοιπόν, κάνε μόκο, βούλωσέ το, κάτσε εκεί, βοήθα την κατάσταση, μην μιλάς καθόλου και λέγε ναι. Κοίτα, στο φινάλε, συγγνώμη, στο φινάλε το σκηνικό ποιο το έφτιαξαν, εσύ ή αυτοί. Λοιπόν, δικό του το μαγαζί, τι θέλουν να κάνουνε. Εσύ πάλι ως είσαι. Βούλωσέ το. Προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο ό,τι θες κάτω πίσω από τις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες είναι λίγο στο αφεντικό σου να απευθύνεσαι απειλητικά, είναι λίγο άσχημο. Όχι και μόνο από μια κοπέλα που έχει δείξει άλλο προφίλ. Όχι μόνο αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν είσαι υπάλληλος πρέπει να δέχεσαι ακριβώς αυτά που λένε. Ναι. Όταν οι άνθρωποι μέσα σε ένα 24ωρο πρέπει να στήσουν μια εκπομπή και σου λέει ας πάρω αυτό το σκηνικό. Εσύ τότε τι αρχίζει και διαμαρτύρεσαι. Δηλαδή τι βλακεία είναι αυτή. Δικό σου είναι. Εξάλλου το σκηνικό δεν κάνει μια εκπομπή μόνο. Βέβαια. Έτσι. Εξάλλου είδαμε και τον Μένιο Φουρτιώτη, ο οποίος ήταν στο μεγαλύτερο σκηνικό που είχε βγάλει η ελληνική τηλεόραση, στο τελειότερο σκηνικό που είχε βγάλει η ελληνική τηλεόραση και έκανε 8%. Δεν έκανε παραπάνω. Τον αντιλές στους διευθυντές σου και στο κανάλι σου είναι σχολή Μένιος Φουρτιώτης. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος απευθυνόταν και για τα video wall και τα λοιπά. Ναι, μπράβο, και τους την έλεγε. Ναι. Και τους έκανε και τη μήνυση. Ναι, απλά πιστεύω και εσείς παλαιότερα, επειδή ξέρεις εσύ από τηλεόραση, έχεις ζήσει τόσα χρόνια μπροστά στις κάμερες, έχεις κάνει τις εκπομπές, δεν είναι λίγο άσχημο αυτό? Όχι, δεν το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν δεν το κάνεις αυτό. Βοηθάς την κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν τη δύσκολη αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έπρεπε να βγουν τα δύο μεσημέρια του Σαββατοκύριακου και πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το οποίο δεν αφορά τη Σύση Χριστίδου, ούτε την ομάδα της αφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, εργάζεσαι σε ένα κανάλι το οποίο πρέπει να το υπηρετήσει σωστά. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, να αφήνει υπονοούμενο ότι μου πήραν το σκηνικό μου, γιατί είναι δικό σου είναι. Τι είναι, η μαμά σου το έφερε. Από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά έτσι είστε εσείς. Καβαλημένοι όλοι να πούμε. Καβαλημένοι είναι και αυτοί εδώ πέρα. Αυτό είναι το καβάλιμα, ρε παιδί μου. Είμαι στα Αρούμπα και με εκείνο και με το άλλο και δεν μπορώ να αγγίσει το δικό μου και να κάνει αγγίσει το ένα, να αγγίσει το άλλο. Ηρέμησε ρε. Ηρέμησε ρε. Είχε να κάνει 5 χρόνια τηλεόραση, 6 χρόνια τηλεόραση, 7 πόσο ήταν και έκανε κολοτούμπε. Μόνο που δεν λιποθύμησε που βγήκε στον αέρα να πούμε και ξαφνικά μα το καβάλι στο καλαμάκι μέσα σε 2 εβδομάδες επειδή έκανε καλά νομεράκια. Ηρέμησε λίγο. Άντε πια να πούμε το κάθε καβαλημένο έρχεται εδώ πέρα που μα βάζει την ψυχή. Γιατί έτσι είναι. Το κάθε καβαλημένο έρχεται εδώ πέρα και κάνει τι βλακίε του. Και εμεί ω θεατέ βλέπουμε καταρχήν. Κάνει meeting στον αέρα το πώ πήρε το κοριτσάκι από δίπλα, το πώ κάνει το ένα, πώ κάνει το άλλο. Ποιον ενδιαφέρει ρε αυτό. Και ποιον ενδιαφέρει να πούμε αν το σκηνικό το πήραν οι άλλοι δεν το πήραν οι άλλοι. Όλα αυτά πράγματα, τι διάλογο κάνετε εκεί πέρα μέσα. Και εσύ, Τζόνι, καλημέρι, του αφήνει έτσι. Χαστούκάκι. Τράβα του γουταφτάκι. Αλλά καλά σα κάνουν. Άμα δεν μιλάτε και το βουλώνετε. Ωραία διοίκηση είστε κι εσεί. Ανίκανη διοίκηση. Δεν ξέρει τι έγινε πίσω από τι κάμερε. Τι έγινε πίσω από τι κάμερε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν τι έγινε πίσω από τι κάμερε. Για να έχει την ψυχή να πάει να το πει αυτό το πράγμα, πάει να πει δεν υπάρχει πειθαρχία μέσα εκεί. Α, έχει δίκιο σε αυτό. Βέβαια. Δεν σκέφτεται ότι κάποιο θα τη τραβήξει αυτή. Σου λέει ο Ρώσος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Ο Ρώσος μιλάει Ρώσικα. Πρέπει να του κάνουν εξήγηση τι είπε. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πολύ χοντρό για να καταλάβει ο Ρώσος τι είπε. Γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Τόσο καιρό εδώ πέρα αυτό τι κάνει, δεν μαθαίνει ελληνικά. Τι στο διάλογο είναι, Έλληνας είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δηλώνει, δηλώνει τουλάχιστον Έλληνας. Γιατί αυτό με τη Ρωσία έχει ιδιαίτερο δέσιμο. Τέλος πάντων, το θέμα δεν μας αφορά εμάς αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι ο Τζόνι Καλημέρι μαζί με την Άγγιση Μαλακουδάκη. Και μαζί με οποιονδήποτε είναι υπεύθυνο, όποιο είναι διοικητικό υπεύθυνο για αυτέ τι εκπομπέ, είναι ανίκανο στο να κρατήσει την πειθαρχία, στο να μπορέσουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι το μαγαζί δεν είναι δικό του επειδή του κάνανε παρουσιαστέ και του κάνανε μπροστά. Και επίση, τι παρουσιαστέ, κοτούλα είναι. Ο Σταματόπουλο κάνει την εκπομπή και αυτή να πούμε ακόμα παραμιλάει που πήρε εκπομπή. Έλεο πια. Έλεο. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Κανονίστε την πορεία σα, βάλτε σε τάξη αυτό το μαγαζί. Τώρα που έφυγε και Φουρτιώτη στο μεγάλο σα βάσανο. Βάλτε σε τάξη αυτό το μαγαζί, βάλτε σε τάξη,
Δουλεύουν παιδιά, ζουν οικογένειες. Του την έλεγε στον αέρα, ήρθε η άλλη να του τη λέει. Ναι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή έφυγε ο ένας, έρχεται η άλλη. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Έλειπε το σαν με τηλεόραση. Την εμπιστεύτηκα. Και έκλεισε και το μαγαζί, κάτσε ναι. Μην μείνει αμαλάτη. Ναι, 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 ναι. Α, το μαγαζί, μια και είπαμε για το μαγαζί. Ναι. Πτώχευση ήταν. Πτώχευση είναι αυτό. Ένα μαγαζί το οποίο πάει καλά, βάζει έναν υπάλληλο να το κρατήσει και πα και στην άλλη δουλειά που γουστάρει. Δεν το κλείνει. Γιατί δηλαδή, κάποια εισβολή είχαν ότι το κλείσε προσωρινά. Ποιο προσωρινά. Κλείνει τίποτα προσωρινά. Ό,τι κλείνει, προσωρινά κλείνει για πάντα. Λοιπόν, πτώχευση βάρεσε, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ναι, υπήρχαν και βάρεσε μπιέλια. Πολλά σχόλια ότι ήταν και ακριβά τα ρούχα πολύ, οπότε τέτοιες εποχές δεν θα τράβαγαν κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή και όχι αυτή που είπε εσύ, Χριστίδη, ότι δεν προλαβαίνει. Παιδί μου, όσες ασχολήθηκαν με ρούχα, απέτυχαν, κλείσανε τα πάντα. Τώρα ασχολούνται με άλλα πράγματα. Τελείωσε η ιστορία. Πτώχευση είναι αυτό. Πείτε το κυριλέ, το έκλεισε γιατί βρήκε δουλειά στην τηλεόραση. Το αυτό. Και είναι σίγουρο θα μείνει εκεί. Γιατί αν μετά από 2 εβδομάδες κάνει 3%, μπορεί να είναι εξού από εδώ. Και ειδικά με αυτό που έκανε σήμερα, ρε μάνα μου. Blacklist. Ναι, μπήκε στην blacklist, όχι στο serial του Μακεδονία TV. Έτσι. Στην blacklist μπαίνει και αυτή.